Λοιπόν, απόγευμα Τετάρτη, 7:30, καθιερωμένη στήλη με τον Νίκο Παπανικολάου, τον κλινικό ψυχολόγο συνεργάτη της εκπομπής. Να σε καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Να σε ευχαριστήσουμε. Πώς είσαι, τι κάνεις? Καλά, όλα καλά, μια χαρά, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ανεβαίνει, ετοιμάζεσαι για τουρ, για διακοπές, έτσι λέει το ρεπορτάζ μου. Κάτι τέτοιο. Δεν αποκαλύπτεις? Όχι, δεν αποκαλύπτουμε ακόμα. Ακόμα. Λοιπόν, ξέρεις ότι είχαμε ένα ακόμα τροχαίο συμβάν στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, με θύμα έναν οδηγό γουρούνας. Αδευκρίνησε σε συνθήκες, ωστόσο αυτό το οποίο παρατηρείται και καταγράφεται και πιάσαμε το θέμα στο δεύτερο μέρος τον κύριο Πολέντα στα Χανιά, το θέμα των τροχαίων συμβάντων, το οποίο βέβαια σημειώνει κατά κάποιο τρόπο μία αύξηση, μία έξαρση από τη στιγμή που είχαμε την άρση των περιοριστικών μέτρων. Και δεν ξέρω αν αυτό προβληματίζει. Προβληματίζει σίγουρα. Δυστυχώς προβληματίζει, νομίζω. Χρόνια ολόκληρα το σκεφτόμαστε, το βλέπουμε. Πραγματικά, δυστυχώς η Κρήτη για μια ακόμα φορά βρίσκεται σε αυξητική πορεία από ό,τι άκουσα και εγώ ακριβώς, μέχρι φέτος. Ακριβώς. Και πάνω κάτω, εκεί θα εστιάσουμε και σε σημερινή παρουσίαση. Ναι. Στην επιθετικότητα που δείχνουν οι περισσότεροι νοικοδηγοί όταν πιάνουν τιμόνι. Στην επιθετικότητα που δείχνουν οι περισσότεροι οδηγοί όταν πιάνουν τιμόνι, θα λέγαμε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία των οδηγών όταν πιάνουν τιμόνι. Ξέρεις, είναι μια πραγματικότητα. Μεταμορφώνονται, βάζουν άλλο προσωπείο. Πώς μεταμορφώνονται, βάζουν άλλο προσωπείο και ειδικά κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις, οι οποίοι έχουν μια ιδιαιτερότητα. Παύλα παθολογία. Μπορεί να υπάρχει δηλαδή και παθολογία, η οποία με κάποιο τρόπο μπορεί να μεταμορφώσει έναν οδηγό και να τον κάνει έναν πολύ θυμωμένο οδηγό όταν βρεθεί πίσω από το τιμόνι. Ξέρεις, ένας πολύ θυμωμένος είναι ένας οδηγός ο οποίος δεν έχει τα κατάλληλα αντανακλαστικά. Ναι. Ένας οδηγός ο οποίος λειτουργεί περισσότερο με το ένστικτο, ένας οδηγός ο οποίος λειτουργεί ανταγωνιστικά. Και προφανώς ένας οδηγός ο οποίος πέφτει σε πολλά λάθη. Δηλαδή, όλο αυτό το σκηνικό πλαισιωθεί από μια παθολογία που ήδη προϋπάρχει στο συγκεκριμένο οδηγό. Και άρα λοιπόν από εκεί και πέρα νομίζω η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη ως και επικίνδυνη. Μπορεί ένας ήρεμος χαρακτήρας να μεταμορφωθεί σε έναν επιθετικό, σε έναν νευρικό οδηγό, σε έναν άλλον άνθρωπο? Συνήθως όχι. Συνήθως δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρεις, υπάρχουν πολλές φορές συνθήκες οι οποίες μπορεί κάποιον ήρεμο άνθρωπο να τον κάνουν λίγο περισσότερο θυμωμένο. Σαφώς, ξέρεις, αυτές οι πολύ μικρές διαφορές είναι και διαφορές οι οποίες πολλές φορές μας κάνουν να είμαστε λίγο περισσότερο βιαστικοί και όπως έχουν μιλήσει οι ειδικοί, περισσότερο ειδικοί από μένα τουλάχιστον, αρκούν κάποια χιλιόμετρα παραπάνω, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει το κακό. Ας σκεφτούμε δηλαδή ένα φρενάρισμα το οποίο μπορεί να έχει 2, 3, 4, 5 μέτρα παραπάνω, τότε θα μπορέσει να χτυπήσει τελικά τον πεζό, στον οποίο δεν θα τον αποφύγει όταν είσαι θυμωμένο και τρέχει κάποια λίγα χιλιόμετρα παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά, να ξεκινήσουμε. Ακριβώς. Να τα βάλουμε λοιπόν και να μιλήσουμε για τις παθολογίες οι οποίες σχετίζονται με την επικίνδυνη οδήγηση. Από το ζουμί ξεκινάω. Ακριβώς. Η πρώτη παθολογία, ξέρεις, είναι η κατάθλιψη. Όταν μιλούμε για κατάθλιψη, μιλούμε για έλλειψη συγκέντρωσης τις περισσότερες φορές. Μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι συγκεντρωμένος και ο οποίος μπορεί να κάνει ένα ολόκληρο ταξίδι και τελικά αυτός ο άνθρωπος να μην θυμάται πολλές φορές αυτό που έκανε. Προσωπικά μου έχει συμβεί κάποιες φορές, σαν έλλειψη συγκέντρωσης ωστόσο, και μου έχει συμβεί να φύγω από το Ηράκλειο, για παράδειγμα, να φτάσω μέχρι τον Άγιο Νικόλο και κάποια στιγμή να μην θυμάμαι καν τι έκανα. Απορροφημένος κάποιος οδηγός στις σκέψεις του, οδηγεί, δεν είναι συγκεντρωμένος στο τιμόνι, άρα λοιπόν πολύ απλά τα αντανακλαστικά του, σαφώς εκείνη τη χρονική στιγμή, είναι λίγο μεγαλύτερα σε σχέση, λίγο πιο αργά, σχέση με τα αντανακλαστικά ακριβώς ενός οδηγού ο οποίος είναι ήρεμος. Το δεύτερο είναι η κατάθλιψη που σχετίζεται με την αυτοκτονικότητα, ένας πολύ μεγάλος δείκτης. Ξέρεις, έρευνα η οποία έχει γίνει στη Μεγάλη Βρετανία, βρέθηκε ότι οι περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αυτοκτονικότητας, γενικής αυτοκτονικότητας, έχουν και υψηλότερο ποσοστό τελικά τροχαίων ατυχημάτων. Σε ένα ποσοστό 0,7 συνάφεια. Δηλαδή, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι περιοχές οι οποίες έχουν μεγαλύτερη αυτοκτονικότητα έχουν και μεγαλύτερο ποσοστό τροχαίων ατυχημάτων. Αυτό πώς εξηγείται? Εξηγείται γιατί, ξέρεις, η επιθετικότητα σχετίζεται με την αυτοκτονία. Η επιθετικότητα στραμμένη προς τον εαυτό μας. Ναι. Άρα λοιπόν, επιθετική οδήγηση, επικίνδυνη οδήγηση, αυτοκτονία, επιθετικότητα. Η επιθετικότητα λοιπόν υπάρχει μια συνάφεια. Το τρίτο λοιπόν, υπάρχει φοβίας και αγοραφοβία. Όταν μιλούμε για φοβίας και αγοραφοβία, θα ήθελα να μιλήσουμε για τη χαρακτηριστική έτσι, κίνηση του οδηγού, ο οποίος βρίσκεται τελευταίο στο φανάρι. Κάποια στιγμή προσπερνάει όλους τους υπόλοιπους, βρίσκεται πρώτος στο φανάρι, απλά και μόνο για να βρεθεί πρώτος, όπως ο αγοραφοβικός. Και όταν βρεθεί πρώτος, στην πρώτη θέση πλέον, περιμένει εκεί καρτερικά, χωρίς να θέλει να φύγει. Δεν είναι ο βιαστικός οδηγός δηλαδή, είναι ο αγοραφοβικός οδηγός. Και τον προσπερνούν δηλαδή και άλλοι οδηγοί. Όπως ο αγοραφοβικός δεν μπορεί να μπει στην ουρά. Ορίστε. Τον προσπερνούν οι άλλοι οδηγοί. Του κορνάρουν οι άλλοι οδηγοί συνήθως για να ξεκινήσει και να ξυπνήσει ο συγκεκριμένος. Ίσως δεν είναι ο πιο βιαστικός οδηγός, αλλά εκδηλώνει αγοραφοβική συμπεριφορά. Μπορεί να μην έχει αγοραφοβία, αλλά αυτή του είδους η συμπεριφορά είναι η αγοραφοβική συμπεριφορά.
Και πάμε στην περίφημη ΔΕΠΗ, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τη ΔΕΠΗ στα παιδιά, ωστόσο ισχύει και στους ενήλικες. Στους ενήλικες, ένα ποσοστό περίπου 4% εμφανίζει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα, όπου μιλούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει υπερβολική ταχύτητα, απρόσεκτη οδήγηση, παρορμητικότητα, πολλές κλίσεις για κακή οδική συμπεριφορά που μπορεί να έχει. Μάλιστα, χαρακτηριστικά θα μιλήσουμε για τρεις τύπους ΔΕΠΗ. Ο πρώτος τύπος είναι ο απρόσεκτος τύπος, ο δεύτερος τύπος είναι ο υπερδραστήριος, ο τρίτος είναι ο παρορμητικός ή ο τέταρτος είναι ο συνδυασμένος τύπος. Άρα λοιπόν σκέψου όλο αυτό σε συνδυασμό το τι μπορεί να σημαίνει για μια οδήγηση που μπορεί να είναι επικίνδυνη. Το επόμενο είναι το άγχος, το οποίο άγχος σαφώς συνδέεται με πλημελή προσοχή, με υπερβολική ταχύτητα, ένας αγχώδης οδηγός και ένας οδηγός ο οποίος είναι επικίνδυνος οδηγός. Μανία και υπομανία. Υπομανία είναι ένα περισσότερο χαρακτηριολογικό, μια περισσότερο χαρακτηριολογική εκδοχή της μανίας, όπου μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα θυμικό πολύ έντονο σε συγκεκριμένη περίπτωση, υπερθυμία, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπερβολική ταχύτητα και συνδυάζεται πολλές φορές δυστυχώς αυτή η παθολογία με κατάχρηση ουσιών, όπως θα δούμε και στην τελευταίο γράφημα που έχουμε. Διαταραχές προσωπικότητας οι οποίες είναι σχετιζόμενες με το θυμό, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ιδιαιτερότητα στην παθολογία τους που σχετίζεται με το θυμό, και τελευταίο είναι η χρήση των ουσιών και το αλκοόλ. Βεβαίως για το αλκοόλ ξέρεις, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ. Δυστυχώς για τη χρήση των ουσιών ή την κατάχρηση των ουσιών δεν έχουμε μιλήσει πολύ. Για παράδειγμα, υπήρχε κάποια στιγμή, θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια, το ναρκοτέστ. Αλήθεια, τι έγινε με το ναρκοτέστ. Για παράδειγμα, δηλαδή, ξέρεις, ουσίες οι οποίες είναι δύσκολα ανιχνεύσιμες, όπως για παράδειγμα είναι το χασίς, η ειδική κάναβη, η οποία σαφώς δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά μεγαλώνει τα αντανακλαστικά μας και τα κάνει πιο αργά τα αντανακλαστικά μας. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ πιο ευεπίβολοι, ούτως ώστε να γίνει κάποιο ατύχημα-δυστύχημα. Το επόμενο είναι. Περνάμε στην ιδιαιτερότητα του οδηγικού θυμού. Μιλούμε για έναν θυμωμένο οδηγό. Και ποιες είναι οι αιτίες της πρόκλησης του οδηγικού θυμού? Είναι το νερό της ηλικίας. Γενικότερα, οι νεαροί έχουν περισσότερο οδηγικό θυμό. Το αρσενικό φύλλο, δηλαδή γενικότερα τα αγόρια έχουν περισσότερο οδηγικό θυμό σε σχέση με τα κορίτσια. Μιλούμε για μικρές ηλικίες πάντα, 20-25. Κυκλοφοριακές συνήθειες, η ανωνυμία και η ζέστη. Φαίνεται ότι η ανωνυμία η οποία υπάρχει πίσω από το αυτοκίνητο μας οδηγεί σε οδηγικό θυμό, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε ανώνυμοι. Ειδικά όταν βρισκόμαστε σε μεγάλες πόλεις, τις οποίες δεν γνωρίζουμε ότι εσύ είσαι ο Νίκος, εγώ είμαι ο Νίκος ή τέλος πάντων κάποιος άλλος. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα φαίνεται ότι λειτουργούμε περισσότερο θυμωμένα. Όπως επίσης η ζέστη και ο θόρυβος φαίνεται ότι επηρεάζει, δεδομένου του ότι είμαστε ήδη αγχωμένοι από κάποιο άλλο παράγοντα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ήδη αγχωμένος από κάποιο άλλο παράγοντα, ήδη θυμωμένος από κάποιο άλλο παράγοντα, ναι, μεταφέρει όλο αυτό το θυμό και τον μεγαλώνει αυτό το θυμό σε περιόδους στις οποίες έχουμε ιδιαίτερα ψηλή ζέστη και ιδιαίτερα μεγάλο θόρυβο. Αναζήτηση προφανώς συγκίνησης και επιθετικότητας, που είναι, ή επίσης η υπερεκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων. Είναι το κλασικό ότι ο καθένας οδηγός και δύο Έλληνας κρύβει ένα Σουμάχερ μέσα του. Η μη αναμενόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση, και τονίζω το μη αναμενόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση, γιατί όταν φαίνεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση την περιμένουμε, μάλλον δεν είμαστε τόσο θυμωμένοι. Δηλαδή, μάλλον στη φάση στην οποία ξεκινώ να πάω στη δουλειά μου, ναι, και μάλλον εκεί υπάρχει κάτι το μη αναμενόμενο, μάλλον φαίνεται ότι μας οδηγεί και μας γεμίζει με θυμό. Πάμε στον επόμενο πίνακα, όπου παράγοντες που επηρεάζουν την επιθετικότητα. Ο θόρυβος, όπως λέγαμε προηγουμένως, η θερμοκρασία. Η όταν λες θόρυβο, τι εννοεί θόρυβος? Ο θόρυβος, δηλαδή, όσο πιο μεγάλος είναι ο θόρυβος, όσο πιο πολύ βρισκόμαστε σε μεγαλοπόλεις στις, ναι, οποίες υπάρχει θόρυβος, μάλλον θεωρούμε και βρισκόμαστε σε οδηγικό θυμό, περισσότερο οδηγικό, ναι, θυμό. Ναι, όπως, ναι, επίσης, ναι, και ο θόρυβος μέσα στο αυτοκίνητο έχει φανεί. Δηλαδή, όλα αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν πολύ δυνατές μουσικές και τα λοιπά, φαίνεται ότι. Αλλά εμείς ρυθμίζουμε τη μουσική όμως. Εμείς τη ρυθμίζουμε τη μουσική. Αλλά όταν κάποιος είναι θυμωμένος. Χωρίς να καταλάβουμε λοιπόν, μας δημιουργεί. Ακριβώς βάζει περισσότερη μουσική. Ναι. Το επόμενο λοιπόν είναι η θερμοκρασία. Ξέρεις, η θερμοκρασία είναι ένας παράγοντας ο οποίος σχετίζεται με την επιθετικότητα. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι τα εγκλήματα πάθους γίνονται αυτή την περίοδο περισσότερο, δηλαδή την περίοδο του Ιουνίου-Ιουλίου. Γιατί μάλλον θεωρείται ότι υπάρχει αύξηση της θερμοκρασίας. Ο συνωστισμός, ο οποίος συνωστισμός φαίνεται ότι υπάρχει μια έλλειψη ζωτικού χώρου, αισθανόμαστε πάρα πολύ δύσκολα και άρα λοιπόν αισθανόμαστε θυμωμένοι, δηλαδή αισθανόμαστε ότι έχουμε μπλεχτεί κάπου σε κίνηση. Και η έλλειψη διαπροσωπικής επικοινωνίας, δηλαδή το ότι τελικά δεν υπάρχει διαπροσωπική επικοινωνία, δεν γνωρίζω εγώ τον άλλον, είναι άγνωστος ο άλλος, άρα λοιπόν αυτό τελικά επηρεάζει πολύ την επιθετικότητα και με κάνει πολύ πιο επιθετικό. Είναι η ανωνυμία που έχουμε πίσω από το τιμόνι, ξέρεις. Ας πάμε τώρα στους τύπους των επιθετικών οδηγών κατά την οδήγηση.
Πρώτος είναι ο σπίντερ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος γενικότερα παλεύει με το χρόνο, παλεύει με το ρολόι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι γράφει χρόνους ακόμα και τρέχοντας την παραλιακή. Δηλαδή, ξέρεις, κάτι βεβαίως το ανώφελο, κάτι το ανούσιο, αλλά ωστόσο είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε δυστυχώς. Ο δεύτερος είναι ο ανταγωνιστής, είναι ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να ανταγωνιστεί οποιονδήποτε βρίσκεται στο διπλανό αυτοκίνητο για να τονώσει την αυτοπεποίθησή του. Χωρίς να το παραδέχεται. Χωρίς να το παραδέχεται. Πολύ αλλά βασικό. Ωστόσο, τονώνει την αυτοπεποίθησή του. Ξέρεις, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται δίπλα στο φανάρι, κοιτάζει κάπως περίεργα, δύσκολα τον άλλον, ξεκινάει εκείνη τη στιγμή αφήνοντας τα μισά λάστιχα κάτω στην άσφαλτο. Ναι. Ο τρίτος είναι ο παθητικά επιτιθέμενος. Ο παθητικά επιτιθέμενος, ξέρεις, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμποδίζει τους άλλους που οδηγούν γρήγορα για να τον περάσουν, γιατί πιστεύει ότι κατά αυτόν τον τρόπο κινδυνεύει το κύρος του και η αυτοεικόνα του. Δηλαδή, πηγαίνω εγώ μπροστά, φρενάρω και εμποδίζω όλους τους υπόλοιπους να με περάσουν, γιατί εγώ με κάποιο τρόπο ουσιαστικά τους επιτίθεμαι, αλλά παθητικά δεν τρέχω ουσιαστικά για να τους ανταγωνιστώ. Ο νάρκισσος οδηγός είναι αυτός που δεν κάνει ποτέ λάθος. Είναι αυτός που δεν έχει ποτέ λάθος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τα πάντα τέλεια, ο οποίος αισθάνεται ο Μίστερ Τέλειος και ο οποίος θυμώνει πάρα πολύ με τα λάθη των υπολείπων. Βεβαίως και ο ίδιος μπορεί να κάνει λάθη, αλλά δεν το παραδέχεται. Δεν το παραδέχεται. Και δεν το αποδέχεται. Ναι. Φυσικά, η τελευταία περίπτωση είναι ο προστάτης της ένωμης τάξης, ο οποίος φωνάζει και χειρονομεί όταν πιστεύει και βλέπει οι άλλοι να παρανομούν. Λοιπόν, έχουμε πέντε κατηγορίες εδώ. Πέντε κατηγορίες, ναι, είναι πέντε κατηγορίες. Σε ποια κατηγορία ανήκεις? Λίγο πολύ μπορεί να πάρουμε όλες τις κατηγορίες. Θέλω να πιστεύω. Όλες τις κατηγορίες θα πάρεις λίγο. Λίγο πολύ μπορεί να έχουμε στοιχεία από όλες τις κατηγορίες. Α, μάλιστα. Αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε, όπως βλέπεις, είναι στοιχεία τα οποία είναι ξεκάθαρα. Η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη κατηγορία. Βεβαίως, από τη στιγμή κατά την οποία, για παράδειγμα, κάποιος βρίσκεται στην μια ξεκάθαρη κατηγορία, μπορεί να μιλάμε ότι εκεί μιλάμε για μια παθολογία. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω ότι πολλές φορές παίρνουμε στοιχεία από αυτές εδώ τις κατηγορίες. Θέλω να πιστεύω ότι δεν κάνω κάτι τέτοιο. Θέλω να το πιστεύω. Δεν ξέρω, όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι με βλέπουν στον δρόμο, βεβαίως. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Είναι οι παράγοντες οι οποίοι δίνουν στρες κατά την οδήγηση. Οι πρώτους παράγοντες είναι η ακινησία, δηλαδή το ότι είμαστε σταματημένοι στα φανάρια, είμαστε σταματημένοι στην κίνηση. Υπάρχει περιορισμός, ωστόσο, επίσης του σώματος μέσα στο κάθισμα. Ξέρεις, δεν είναι η φυσική μας κατάσταση να καθόμαστε στο κάθισμα του αυτοκινήτου 10 λεπτά, 20 λεπτά, μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες. Ναι. Άρα λοιπόν όλο αυτό μας δημιουργεί υποσυνείδητα λειτουργεί μια ένταση και μια δύσκολη κατάσταση. Ακριβώς. Το δεύτερο είναι η στένωση, δηλαδή το στενό το οποίο αισθανόμαστε. Και είναι χαρακτηριστικό το πόσο έντονο στρες μπορούμε να έχουμε όταν πετύχουμε σε κίνηση που άλλος έρχεται και κολλάει δίπλα μας ή κολλάει από πίσω μας ή εμείς κολλάμε στον μπροστινό, το πόσο τελικά βρισκόμαστε και είμαστε στρεσαρισμένοι. Το επόμενο σίγουρα είναι οι κανονισμοί, όπου η επιβαλή των κανονισμών γενικότερα, αυτοί οι κανονισμοί, το πρέπει να πας με 30, πρέπει να πας με 40, στρεσάρει ωστόσο αυτό, ναι, έστω και αν είναι αναγκαίο βεβαίως, εννοείται. Η έλλειψη ελέγχου, ειδικά σε περιπτώσεις και σε περιοχές συμφόρησης, δεν έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης. Οι κίνδυνοι επίσης που εκτίθενται οι οδηγοί και που είναι πολύ κίνδυνοι, ειδικά οι οδηγοί των μηχανών. Ως οδηγός μηχανής, νομίζω ότι το καταλαβαίνεις και το ξέρεις πολύ καλά. Και το εννοείται πάρα πολύ. Ανά πάσα ώρα και στιγμή δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει ο δρόμος. Και... Ακριβώς. Γιατί ακριβώς. Δεν εξαρτάται από σένα ο έλεγχος. Δεν εξαρτάται από σένα και πρέπει να κάνεις, νομίζω, περισσότερο προσεκτική οδήγηση, ναι, και προνοητική οδήγηση, να προνοήσεις τελικά τι θα κάνει ο προηγούμενος. Και ένα συμβάν βέβαια με πρωταγωνιστή οδηγό μηχανή σημαίνει ότι έχει πέσει. Εννοείται. Έτσι είναι. Και δεν νομίζω να υπάρχει συμβάν, τροχαίο συμβάν για να έχει μείνει όρθιο. Όχι, προσωπικά έχω πέσει δύο φορές τουλάχιστον ως οδηγός μηχανής. Έχω πέσει δύο φορές, ναι. Έφταιγες? Τη μία περίπτωση έφταιγα, στη δεύτερη περίπτωση όχι. Μάλιστα. Στη μία περίπτωση, ναι. Το επόμενο είναι η εδαφικότητα. Η εδαφικότητα που οι αυτοκινητιστές, ξέρεις, κυρίως αυτό ισχύει για τους αυτοκινητιστές, θεωρούν το χώρο μέσα στο αυτοκίνητο ότι είναι δικό τους, ότι είναι το κάστρο τους, ότι είναι προέκταση του εαυτού τους. Και φαίνεται ότι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να τον υποστηρίξουν αυτό το χώρο. Και δεν δέχονται ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να μπει κάποιος σε αυτό το χώρο. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο λειτουργούν αρκετά επιθετικά. Ναι. Φαίνεται μάλιστα ότι οι οδηγοί μεγαλύτερων αυτοκινήτων, δηλαδή off-road, jeep κτλ., φαίνεται ότι θεωρούν και ότι έχουν αυτό το στοιχείο πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους οδηγούς. Προχωρούμε στο επόμενο. Είναι η διαφορετικότητα, όπου υπάρχει η ποικιλομορφία και η πολλαπλότητα και αυτοί αυξάνουν το άγχος. Δηλαδή, ό,τι βλέπεις όταν υπάρχει κάτι διαφορετικό στον δρόμο μέσα, σου αυξάνει το άγχος και σου έχει παραπάνω άγχος. Βασικό στοιχείο, η πολυπλοκότητα των καθηκόντων. Ξέρεις, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, όπως και οι σύγχρονες μηχανές γενικότερα, είναι αρκετά δύσκολες ούτως ώστε να μπορέσεις και αρκετά πολύπλοκες ούτως ώστε να μπορέσεις να τις μάθεις. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί στρες στην οδήγηση, πέραν του ότι μας τραβάει την προσοχή όταν πρέπει να βρεθούμε σε ένα touch screen για να μπορέσουμε να φτιάξουμε την οθόνη, θερμοκρασίες, σε σχέση, για παράδειγμα, με το αυτοκίνητο του πατέρα μου, θυμάμαι, το οποίο είχαμε απλά και μόνο ένα διακόπτον, γυρίζαμε στο ζεστό, στο κρύο και τίποτα περισσότερο, ναι, και ήταν κάτι πολύ πιο απλό. Τώρα στρεσαριζόμαστε πολύ περισσότερο. Άρνηση λαθών, το εθνικό μας σπορ, ξέρεις. Όλοι μα όλοι έχουμε
να διηγηθούμε μια ιστορία, ναι, η οποία πολύ απλά φταίει ο άλλος. Και πάντα συνήθως η άλλη ξέρει φταίει, δηλαδή μια γυναίκα φταίει, η οποία έκανε αυτό και έκανε εκείνο και έκανε το άλλο. Είναι ξέρεις, κάτι αντίστοιχο με τους φοιτητές, θα το έλεγα και θα το παρομοίαζα, το ότι πάντα ο καθηγητής με έκοψε ή το πέρασα εγώ το μάθημα. Είναι, ναι, κάτι σωστά, χαρακτηριστικό. Σωστά. Είναι το εθνικό μας πόρ, ξέρεις, και ξεκινάει. Δεν φταίω, μα δεν φταίω, φταίω με τίποτα. Ξέρεις πότε ξεκινάει αυτό. Ξεκινάει ίσως πολύ πολύ νωρίς, από τότε που πέφτει το μωρό και φταίει ο τείχος, ο κακός. Και χτυπάμε τον κακό τον τείχο, ενώ τελικά. Ξεκινάει μάλλον, από εκεί, Νίκο, ε? Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή πάντα φταίει ο άλλος. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο τείχος, ο οποίος έτσι ορθώθηκε στο άτριχο κεφαλάκι του μανάκριβού μας. Το επόμενο φυσικά είναι ο κινησμός, όπου σίγουρα έχουμε πολλές φορές, δηλαδή η οδήγηση έχει αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο, το απρόβλεπτο το οποίο μπορεί να υπάρχει στην οδήγηση, δηλαδή το πόσο απρόβλεπτοι μπορεί να γινόμαστε στην οδήγηση, άρα λοιπόν αυτό δημιουργεί και παράγει στρες. Το επόμενο είναι η ασάφεια η οποία υπάρχει στην οδήγηση, δηλαδή η ασάφεια επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ των αυτοκινητιστών, δηλαδή δεν υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των αυτοκινητιστών, και σίγουρα η υποεκπαίδευση. Σκέψου πολύ απλά ότι αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουν πει ειδικοί πάρα πολλές φορές, το πόσο τελικά υπάρχει υποεκπαίδευση και ατελής εκπαίδευση στην οδήγηση, δεδομένου το ότι με λίγα μαθήματα μπορείς να οδηγήσεις ένα αυτοκίνητο το οποίο ουσιαστικά είναι ένα φωνικό όπλο. Άρα λοιπόν, με λίγα μαθήματα μπορείς να πάρεις ένα αυτοκίνητο και αυτόματα χρήστηκες οδηγός. Δεν χρήστηκες οδηγός. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο απαιτεί προσπάθεια, βέβαια, και υπομονή, σίγουρα. Πάμε στον τελευταίο, στον τρόπο χειρισμού του επιθετικού οδηγού των οδηγών. Μάλιστα. Πρώτον, να συνειδητοποιήσουμε το δικό μας θυμό, το πόσο, ναι, δηλαδή θυμωμένοι είμαστε ή το πόσο θυμωμένος είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται απέναντί μας. Και το να μπούμε στο τιμόνι του άλλου, είναι το δεύτερο, ξέρεις, συνήθως θα λέγαμε, βασική αρχή της ενσυναίσθησης είναι να μπει στα παπούτσια του άλλου. Να καταλάβεις δηλαδή το πώς σκέφτεται ο άλλος, το πώς είναι ο άλλος. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνουμε μια παράφραση και μιλούμε στο να μπούμε στο τιμόνι του άλλου και να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας όταν είμαστε θυμωμένοι, δηλαδή να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας όταν και γιατί είμαστε θυμωμένοι και να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις και όχι να ξεσπάσουμε στο τιμόνι και άρα λοιπόν να γίνουμε ένας δημόσιος κίνδυνος είτε για μας είτε για τους υπόλοιπους οι οποίοι βρίσκονται συγκατοίκους του δρόμου. Λοιπόν, κλείσαμε. Κλείσαμε.